80 και πλέον χρόνια μετά, η Κρήτη ανοίγει την αγκαλιά της για να υποδεχτεί έναν από τους τελευταίους ήρωες του αλβανικού μετώπου, τον Αλέξανδρο Στεφανάκη, με καταγωγή τις Πατσίδες του νομού Ηρακλείου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί και αναζητούνταν επί 7 δεκαετίες. Συγκίνηση, δέος, υπερηφάνεια, δικαίωση, δεν ξέρω. Είναι ότι το ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και τελικά τα κατάφερα. Εμφανώς συγκινημένη, η εγγονή του κριτικού ήρωα Εύα Στεφανάκη, καλεσμένη στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα, αναφέρθηκε στην τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλε για αρκετές δεκαετίες να εντοπίσει πού βρίσκεται θαμένος ο παππούς της, ψάχνοντας μεταξύ άλλων επιμακρών ατελείωτες λίστες του Γενικού Επιτελείου Στρατού και αναζητώντας διακαώς μαρτυρίες ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή ή είχαν πληροφορίες αναφορικά με τον στρατιώτη Στεφανάκη. Ώσπου βρήκα έναν άνθρωπο μέσα από το διαδίκτυο, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ, ένας στρατιωτικός. Βρήκε μία λίστα, πολλές λίστες μάλλον έχει, και μία λίστα ήταν στα χέρια του που αναφερόταν ότι ο Στροφυλάκιο 106, στρατιωτικό μαψολίου Κόνιτσας. Με τη φλόγα της αναζήτησης να παραμένει άσβηστη, η εγγονή του ήρωα κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον παππού της. Και έτσι ο Αλέξανδρος Στεφανάκης ταυτοποιήθηκε μέσω DNA το 2021, καθώς τα οστά του βρέθηκαν στα Ιωάννα και φιλοξενούνταν μέχρι πρότινος στο στρατιωτικό μαυσολείο Κόνιτσας. Και λέω ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τις ταυτοποίησεις, έκανε λοιπόν, ήταν παρόν στις εκταφές, όπου εκεί έπαιρνε ένα οστό, ένα κομμάτι από οστό, το οποίο το επεξεργαζόταν και το όνομα του ήρωα μέσα στο μπουκαλάκι. Ιδιαίτερα συγκινητική στην διάρκεια της εκπομπής αποτέλεσε και η στιγμή που ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα γράμμα που είχε στείλει ο ήρωας Στεφανάκη στη σύζυγό του λίγες ημέρες πριν σκοτωθεί στο αλβανικό μέτωπο. Αγαπητή μου σύζυγος, χαίρε. Προτού έρχομαι να ρωτήσω αν είσαι καλά, και δεύτερον, και εγώ καλά είμαι μέχρι την ώρα που σου γράφω, πάντα δόξα τον Θεό. Μάθε ότι είμαστε μαζί με το θείο τον Νικολή σε ένα λόχο και είναι καλά. Να μου βλέπεις τα παιδιά μας, να μην στενοχωριούνται. Πλέον η γενέτειρά του είναι έτοιμη να τον υποδεχτεί και με τιμές που αρμόζουν σε ήρωα. Την Κυριακή θα γίνει τελετή υποδοχής των οστών στο Μνημείο Απαγωγής Κράιπες στις Πατσίδες.